είμαστε οι πρεσβευτές, όπως μας αποκαλούν, της χώρας μας. Διαφημίζουμε, κάνουμε περήφανη την Ελλάδα αλλά και όλους τους Έλληνες στα πέρατα της γης, και δυστυχώς η μέριμνα η οποία λαμβάνουμε είναι στο ελάχιστο. Είναι η βιτρίνα της χώρας μας, προβάλλουν τις ομορφιές τους επισκέπτες και διαφημίζουν τον τόπο μας, αλλά για την πατρίδα μας είναι αόρατη. Αφού τα ένσημά τους δεν είναι καταμετρημένα και οι ξεναγοί δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές παροχές. Κοινώς, οι υπηρεσίες δεν τους βρίσκουν στα χαρτιά. Ένσημα τριών ολόκληρων ετών, του 2019, του 2020 και του 2021, δεν έχουν ακόμα καταμετρηθεί. Και αυτό δημιουργεί, όπως καταλαβαίνετε, μια σειρά από προβλήματα. Δεν μπορούμε να ενταχθούμε στους πληττόμενους κλάδους, διότι δεν μας βρίσκουν πουθενά. Μπορεί μετά από χρόνια να ελπίζουν ότι θα ξεκινήσουν δουλειά από τον Απρίλιο, δεν απολαμβάνουν όμως βασικές υπηρεσίες. Αφού δεν έχουν καταμετρηθεί τα ένσημά τους, δεν έχουν πρόσβαση σε επιδόματα μητρότητας και ΟΑΕΔ, δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν και η ασφάλιση είναι πολυτέλεια. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε ούτε στο Ταμείο Ανεργίας να ενταχθούμε, ούτε ασφάλιση όπως πρέπει ολοκληρωμένη να έχουμε. Είναι ένας ολόκληρος κλάδος. Κάποιοι πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν και δεν μπορούν να στοιχειοθετήσουν το δικαίωμα, διότι απλά δεν γίνεται η καταμέτρηση. Σκεφτόμαστε κάθε φορά πώς θα πάμε σε ένα γιατρό, να φοβόμαστε μήπως και δεν έχει ανανεωθεί το βιβλιάριο ασθενείας. Μιλάμε για βασικά πράγματα, έτσι. Δεν ζητάμε λοιπόν κάτι το διαφορετικό, ζητάμε και εμείς κάτι το οποίο έχουν ήδη λάβει όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Τη στήριξή τους στον αγώνα των ξεναγών εξέφρασαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και κλιμάκιο του κόμματος με τους κυρίους Σπίρτζη και Ραγκούση και την κυρία Ξενογιανακοπούλου. Τέλος, αίτημα των ξεναγών είναι να ενταχθούν στη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας με 50 ένσημα, όπως ισχύει και για άλλους εργαζόμενους.